Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι σίγουρο το 37ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Είναι συνέδριο τομή. Είναι όλοι μαζί εδώ και είμαστε τυχεροί που το παρακολουθούμε και τα σωματεία μας εμπιστεύτηκαν να είμαστε σήμερα εδώ να τα εκπροσωπήσουμε σε αυτό το συνέδριο. Είμαστε τυχεροί που το παρακολουθούμε γιατί θέλουμε να γίνει, να είναι ένα ιστορικό συνέδριο το οποίο θα χαράξει πραγματικά ένα νέο δρόμο για το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ όμως και να μπορούμε να μιλάμε με αυτούς τους όρους, πάρα πολλά σωματεία στους χώρους δουλειάς, καθημερινά, μέσα στο πραγματικά στο καμίνι της ταξικής πάλης, έδιναν τη μάχη της ύπαρξης σε δύσκολες συνθήκες, ανέπτυσαν αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, με την απουσία του εργατικού κέντρου τα προηγούμενα και πολλά προηγούμενα χρόνια, και πάλευαν να αλλάξουν οι συσχετισμοί για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό που πολλά χρόνια συζητάγαμε, ότι έχουμε ανάγκη ένα εργατικό κέντρο το οποίο θα είναι ορμητήριο πάλης, θα είναι στρατηγείο μάχης, ένα εργατικό κέντρο το οποίο θα είναι εργαλείο στήριξης αγώνων, πρωτοβουλειών και σχεδιασμών αγώνων, πρωτοβουλειών για να συναντιώνται συνδικάτα και να δίνουν μάχες από κοινού για κοινά προβλήματα. Ένα εργατικό κέντρο πραγματικά αποκούμπει και μετερίζει αγώνων για κάθε συνδικάτο. Να πω ότι, γιατί ακούστηκαν διάφοροι προβληματισμοί από τις άλλες δυνάμεις, καταρχάς, εντάξει, ο Αντώνης έφυγε, πραγματικά ήταν δημιουργική λογιστική αυτό που έκανε, με τα συμπλήν και τα λοιπά. Είναι αυτοί που δεν μετράνε τα κουκιά, αλλά μόνο κουκιά μετράνε και κάθονται εκεί και συμπλήν και τα λοιπά. Και το Σαββάτο το βράδυ ας είναι εδώ να δει ότι και με τους 12 και με τους 14 πόσους έβγαζε, πάλι η αυτοδυναμία της ΔΑΣ είναι δεδομένη. Και είναι δεδομένη γιατί χτίστηκε εργαζόμενο τον εργαζόμενο, χώρο εργασίας στο χώρο εργασίας, για να γίνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, και νομίζω ότι πρέπει, αυτό αφορά εμάς που έχουμε μείνει εδώ, αύριο που θα έχουμε τις ομιλίες, πρέπει να είμαστε και οι υπόλοιποι που λείπουν, και με την πείρα που θα μεταφερθεί από τους αγώνες που έχουν γίνει, από το κάθε συνδικάτο, μικρούς και μεγάλους, του κάθε συνδικάτου το οποίο εκπροσωπούμε, θα φανεί και ήδη φαίνεται από την εικόνα ποιοι εκπροσωπούν πραγματικά σωματεία και ποια φαντάσματα. Θα φανεί. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτό, για αυτό το πράγμα. Είναι σίγουρο αυτό, και, αλλά πρέπει να το αφορά και εμάς αυτό το πράγμα. Γιατί καμιά φορά μπορεί να σε διαπεράσει και ένας εφησυχασμός, επειδή λείπουν, είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι έτσι. Έχουμε μάχες μπροστά, τα προβλήματα είναι εδώ. Έτσι. Έχουμε το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, έχουμε το ζήτημα των μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια, έχουμε ζήτηματα, θα τα πιάσουν ομιλητές διάφοροι αύριο, της υγείας, παιδείας, που μας αφορούν όλους μας, έχουμε ζητήματα ακρίβεια, πόλεμος, έτσι, από παντού, όπου και να κοιτάξεις, ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, όλοι πρέπει να έχουμε το στο μυαλό μας, και να πιάσω και να πιαστώ από αυτή την κουβέντα που τον Ταλακογιώργου και πάλι, που δεν έκατσε να ακούσει. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Τι είπε? Ήταν αφανές, γιατί από την αφάνεια θα βγει το εργατικό κέντρο. Εμείς βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει, μέσα από τις δυνάμεις που αυξάνονταν σιγά σιγά και με πρωτοβουλίες, να τους σέρνουμε πραγματικά στις αποφάσεις, μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρναμε. Όμως, και θα θυμίσω εδώ από αυτό το βήμα που είχα πάρει πάλι το λόγο στο απολογιστικό, το προηγούμενο συνέδριο, τι λέγανε? Πλειοψηφία είμαστε εμείς. Τρεις παρατάξε. Πλειοψηφία είμαστε εμείς, όχι εσείς. Έτσι λέγανε. Θα φροντίσουμε να μην είσαστε εσείς, είχαμε πει τότε. Και σε αυτό το βήμα είμαστε τώρα, σε αυτό το σταθμό, να μην είναι πλειοψηφία. Η απαξίωση και το ότι
κανένας εργασιακός χώρος δεν γνωρίζει, δεν γνώριζε. Τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες μας σε μια σειρά χώρους έχει γίνει αισθητή η παρουσία και έχει δειχτεί το πού πάμε, το που ρώταγε η Μαρία που έφυγε και αυτή, το πού πάμε, που έχει, έτσι δεν είναι, αυτό δεν μας αφορά, όχι γι' αυτό θέλουμε να το πάρουμε το εργατικό κέντρο στα χέρια μας με αυτοδυναμία, για να πάμε κάπου. Λοιπόν, το πού πάμε και με τις πρωτοβουλίες το έχουμε δείξει μέχρι τώρα και κυρίως έχουμε αυτό που λέμε τα προβλήματα που είναι μπροστά. Να πούμε ένα παράδειγμα για το που πάμε και ίσως να κλείσουμε με αυτό. Το τελευταίο διάστημα στο λιμάνι του Πειραιά. Πρωτοβουλίες της πλειοψηφίας της ΔΑΣ του Προέδρου μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω και τα σωματεία που είμαστε γύρω από το λιμάνι, ναυτεργατικά, ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΕΝΕΔΕΠ, λιμενεργάτες, Μέταλλο, ναυφυγοξυλουργοί, μια σειρά πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που κατέληξαν σε κοινή απεργία με όχι κοινό ακριβώς πλαίσιο, αλλά πιάναμε τα ζητήματα όπως τα βιώνει ο καθένας για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και το ζήτημα συλλογικής σύμβασης. Τι διαπιστώσαμε, ποια είναι η πείρα από αυτούς τους αγώνες? Ότι ξαφνικά τον ίδιο αγώνα που έκανε ο καθένας μόνος του, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια ενιοποίησης των δυνάμεων, απέκτησε μια πολλαπλασιαστική ισχύ. Αυτό είναι μια πολύτιμη πείρα για το πού θέλουμε και πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα. Και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Την ίδια ώρα που ο Νταλακογιώργος έλεγε εδώ ότι σε μένα οφείλεται με ύφος χιλίων καρδιναλίων η δουλειά των 3,5 χρόνων, τα τελευταία 3,5 χρόνια του εργατικού κέντρου, τι έλεγε? Ότι ποτέ η ΠΕΝΕΝ δεν ζήτησε από το εργατικό κέντρο βοήθεια, ποτέ και πάντα μόνοι μας. Δηλαδή μια αντίφαση να πέρασε το κεφάλι σου να το βάλω στον τοίχο. Τι αντίφαση να, δηλαδή πώς βοήθησες και γιατί να βοηθήσεις το εργατικό κέντρο να πάρει σάρκα και οστά και την ίδια ώρα να το υπονομεύεις λέγοντας ότι το σωματείο το δικό μου δεν θα έρθει και αύριο θα λειτουργήσω και μόνος, δηλαδή μια ψιλοαπειλή, θα λειτουργήσω και μόνος μου που θα είστε εσείς πλειοψηφία. Εμείς εδώ, οι πρωτοβουλίες μας, εννοείται ότι ούτε την ΠΕΝΕΝ ούτε κανένα δεν αφήσουν απ' έξω. Και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Πού θα κρυθούμε? Στο πώς, στον χώρο δουλειάς, στις πρωτοβουλίες, στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις, κόντρα στην κυβερνητική πολιτική, κόντρα στην εργοδοσία, εφοπλιστές, μεγάλα μονοπόλια, μεγαλοεργολάβους κτλ. Θα σταθούμε. Και δεν είναι εύκολος δρόμος. Και θα πρέπει, γιατί αυξάνονται, εννοείται ότι αυξάνονται οι απαιτήσεις για όλους μας, εμάς που θέλουμε αυτό το δρόμο, πρέπει να σφίξουμε τα ζωνάρια και αν τρέχαμε 10 τώρα πρέπει να τρέχουμε με 100 αύριο. Και με μεγαλύτερο πείσμα. Γιατί οι δυνατότητες αυξάνονται, αλλά οι δυνατότητες για να έρθουν αφορά τη δικιά μας προσπάθεια. Το σίγουρο είναι ότι από, όχι αύριο το πρωί, μετά και το επόμενο Σάββατο, η εργατική τάξη του Πειραιά και όχι μόνο του Πειραιά αποκτάει στα χέρια της ένα πολύτιμο εργαλείο. Ένα στρατηγείο μάχης που όμως για να δοθεί η μάχη αυτή, ο πόλεμος, πρέπει να μπουν μπροστά τα τάγματα μάχης που είναι τα συνδικάτα και εργαζόμενοι σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ, το ξαναλέω. Οι καταστάσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στους χώρους δουλειάς έχουμε το ένα εργατικό. Χτες είχαμε στο πέραμα και άλλα δύο, τα οποία τα απέκρυψε ο εφοπλιστής με τους εργολάβους. Τα ανακαλύψαμε νύχτα. Και σήμερα έπαιρνε τηλέφωνο ο εφοπλιστής τον υπουργό και έλεγε «Μαζεύτε τους εκεί πέρα που αποκαλύψανε τα τέτοια που τα κρύψα εγώ με αναυτολόγητους εργαζόμενους που έκαναν παράνομες εργασίες, γιατί εγώ θα πάρω το καράβι και θα φύγω». Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουνε για να φέρουν τα καράβια τους εδώ, να δουλεύεις και να μην μιλάς, ακόμα και άμα χάνεις χέρι, πόδι, κεφάλι ή τον άνθρωπό σου, τον συνάδελφό σου. Με αυτά έχουμε να συγκρουστούμε και αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την κοινικότητα της κυβέρνησης, πριν από 10 μέρες που μας απάντησε, έντρομη μπροστά στην ενιαία στάση που είδε απέναντί της με ναυτεργατικά, λιμενεργατικά και μεταλλογοναυπηγοξυλουργικά σωματεία,
με τους εργολάβους της ζώνης για πρώτη φορά να μιλάνε για ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην απεργία. Γιατί, και τι λέγανε στους συναδέλφους, τι δουλειά έχετε εσείς με τους ναυτεργάτες, λέει, και τους μενεργάτες. Τρόμος η ενωμένη πάλη των εργαζομένων. Τρόμος, πανικός. Αυτή είναι η παρακαταθήκη, η πείρα που έχουμε συλλέξει, που πρέπει να αξιοποιήσουμε, παίρνοντας πραγματικά το εργατικό κέντρο στα χέρια μας ως πλειοψηφία. Γιατί μέχρι τώρα όντως πρώτη δύναμη ήμασταν, πλειοψηφία δεν ήμασταν. Και εδώ βεβαίως ανεβαίνουν και οι ευθύνες. Με αυτό θα πορευτούμε, με αποφασιστικότητα, με πλούσια πείρα, έτοιμοι να μαζικοποιήσουμε και άλλα σωματεία. Υπάρχουν χώροι ακάλυπτοι να δημιουργήσουμε σωματεία. Πρέπει το στρατηγείο αυτό μάχης που λέγεται από αύριο το πρωί Εργατικό Κέντρο Πειραιά να δει πώς θα αξιοποιήσει δυνάμεις και πώς άλλα σωματεία που έχουμε πείρα θα τη μεταφέρουμε για να φτιαχτούν και άλλα σωματεία, να μαζικοποιηθούν σωματεία, να γίνουν ακόμα πιο μαχητικά σωματεία που σήμερα δεν είναι, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι εάν είχαν μια βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πάλευαν μόνοι τους χωρίς να μπορούν να αξιοποιήσουν κάποια πείρα ή άλλες δυνάμεις για να μεγαλώσουν. Αυτή είναι η ευθύνη μας την επόμενη μέρα. Και είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε. Έτοιμοι να την αναλάβουμε όσο ποτέ άλλοτε. Και βεβαίως συμφωνώ με την εισήγηση, γιατί και αυτό θα είναι βήμα, να συμμετέχουμε, να πάρουμε απόφαση με ψήφισμα αύριο εδώ, να συμμετέχουμε στην συνδιάσκεψη την πανελλαδική που κάνουν οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ το επόμενο Σαββατοκύριακο, να μεταφέρουμε την πείρα μας και από το συνέδριό μας και από τους αγώνες όλους και συνολικά να τη μοιραστούμε με την υπόλοιπη εργατική τάξη, τα πρωτοπόρα κομμάτια της εργατικής τάξης της χώρας μας και να δούμε προοδευτικά, πιο οργανικά και πιο άμεσα και πιο πρωτοβουλιακά να συμμετέχουμε και να πάρουμε και μόνοι μας πρωτοβουλίες στα πλαίσια των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ σαν Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Αυτό πρέπει να είναι και να δούμε πώς, πιο συχνά θα μαζευόμαστε οι αντιπρόσωποι του εργατικού κέντρου και όχι κάθε 3 χρόνια ή κάθε χρόνο για να συζητάμε τα προβλήματά μας, να παίρνουμε αποφάσεις, να κάνουμε απολογισμό και να δούμε πώς πάμε παραπέρα. Με αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και ετοιμότητα παίρνουμε τα ηνία του εργατικού κέντρου στα χέρια μας και πάμε μπροστά μαζί με, τα υπόλοιπα πρωτοπόρα κομμάτια της εργατικής τάξης της χώρας μας. Και θα το πάμε μέχρι τέλους, αν θέλουν να μάθουν κάποιοι πού θα το πάμε. Μέχρι τέλους.